Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε την επίλυση του δεύτερου θέματος εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 με 2022 για το μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών του κυρίου Μινάδα Σιγέννη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα 2 είναι το εξής. Πρέπει να δημιουργήσουμε τρία προγράμματα σε assembly με κατάλληλα σχόλια που να υπολογίζουν τη συνάρτηση A συν B δια 2 συν C. Το πρώτο πρόγραμμα θα είναι σε υπολογιστή αρχιτεκτονική σωρού, το δεύτερο σε υπολογιστή αρχιτεκτονική συσσωρευτή και το τρίτο σε υπολογιστή αρχιτεκτονική καταχωρητών με ονόματα καταχωρητών R1, R2, R3 και R4. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές move, push, pop, add, sum, mul, left shift, right shift, rotate, store και load. Επίσης, εγώ χρησιμοποίησα και τη μεταβλητή result, έτσι ώστε να αποθηκεύω το αποτέλεσμα της συνάρτησης κάθε φορά. Αρχικά, στον υπολογιστή αρχιτεκτονικής σωρού, πρέπει να καταλάβουμε τη λογική της σωρού. Η σωρός, στη σωρό, ό,τι μπαίνει πρώτο, φεύγει τελευταίο. Οπότε πρέπει να προσέξουμε τη σειρά που θα εκχωρήσουμε τις τιμές μας έτσι ώστε να γίνουν σωστά οι πράξεις. Συγκεκριμένα, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη συνάρτηση A συν B, A συν B δια 2 και A συν B δια 2 συν C. Οπότε θα τοποθετήσουμε πρώτα το C και μετά ή το A ή το B. Οπότε κάνουμε push C για να μπει το C, push B για να μπει το B, το C υπάρχει ήδη, push A για να μπει το A υπάρχει μέσα το B και το C. Κάνοντας add κάνουμε την πρόσθεση ανάμεσα στα δύο τελευταία στοιχεία που είχαμε εισάγει στη σωρό μας. Δηλαδή το A και το B. Οπότε στο σωρό μας αποθηκεύεται A συν B. Το C παραμένει αμετάβλητο. Κάνοντας right shift κατά ένα, σημαίνει ότι μετατοπίζουμε κατά δεξιά μία θέση το τελευταίο στοιχείο του ορού μας. Το τελευταίο στοιχείο του ορού μας είχαμε πει ότι είναι το A συμπ. B. Μετατοπίζοντας το κατά μία θέση προς τα δεξιά, κάνουμε διάρρηση δια δύο. Οπότε αποθηκεύεται στη θέση του το A sin B 2. Εννοείται ότι το C πάλι παραμένει αμετάβλητο. Κάνοντας add, προσθέτουμε τα δύο τελευταία σημεία της ορού μας. Είναι το A συν B δια 2 και το C. Οπότε στη σωρό μας αποθηκεύεται μία τιμή που είναι η συνάρτησή μας που είναι το A συν B δια 2 συν το C. Κάνοντας pop result αδειάζουμε τη χωσορό μας και αποθηκεύουμε στη μεταβλητή result τη συνάρτηση A συν B δια 2 συν C. Στον υπολογιστή αρχιτεκτονική συσσωρευτή, αρχικά συμβολίζουμε με κάποιον τρόπο το συσσωρευτή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησα το συμβολισμό ACC από τον αγγλικό όρο Accumulator. Κάνοντας Load A φορτώνουμε στον συσσωρευτή τη τιμή A. Οπότε ACC είναι ίσο με A. Κάνοντας Add B προσθέτουμε την προηγούμενη τιμή του συσσωρευτή μας με το B και το αποθηκεύουμε στο συσσωρευτή. Άρα ACC είναι ίσο με A συν B. Κάνοντας right shift 1 με την ίδια λογική μετατοπίζουμε την προηγούμενη τιμή του συσσωρευτή μας κατά μία θέση προς τα δεξιά, οπότε κάνουμε την πράξη A συν B δια 2. Κάνοντας add C με την ίδια λογική πάλι, προσθέτουμε το C στην προηγούμενη θέση του συσσωρευτή μας, την προηγούμενη τιμή του συσσωρευτή μας, οπότε το SCC είναι ίσο με το A συν B δια 2 συν C. Για να αποθηκεύσουμε την τιμή του συσσωρευτή κάνουμε στο result, όπου το result είναι ίσο με το SCC, είναι ίσο με το A συν B δια 2 συν C. Στον υπολογιστή αρχιτεκτονικής καταχωρητών συμβολίζουμε αρχικά ή αλλιώς αντιστοιχούμε τους καταχωρητές μας με τις τιμές μας. Αυτό γίνεται με την εντολή move. Κάνοντας move r1, α τοποθετούμε τη τιμή α στον καταχωρητη αρένα. Το ίδιο κάνουμε σε όλα στην περίπτωση του R3, εγώ προσωπικά έχω βάλει την τιμή 1 που θα με βοηθήσει αργότερα. Κάνοντας 1 R2, κάνουμε την πρόσθεση του καταχωρητή R1 και του R2 και τα τοποθετούμε στο R1. Οπότε στον R1 αποθηκεύεται το A συν B. Κάνοντας right shift R1, 3 κάνουμε την τιμή του αρένα όπου ήταν A συν B μετατόπιση κατά δεξιά κατά R3 που είναι 1. Οπότε κάνουμε A B δια 2. Οπότε στον αρένα αποθηκεύεται το A B δια 2. Κάνοντας add R1, R4 τοποθετούμε στον αρένα το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του αρένα με τον R4. Οπότε τοποθετούμε στον αρένα το A συν B δια 2 συν τον R4 όπου είναι το C. Τέλος, για να αποθηκεύσουμε τη τιμή της συνάρτησης μας, κάνουμε store αρένα κόμμα result. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουμε στη μεταβλητή result την τιμή του αρένα που ισούται με το A συν B δια 2 συν C. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη άσκηση.